Πώς μπορείς να καταλάβεις μέσα από την πράξη αν ο άλλος έχει συναισθήματα, Φανή? Με ρώτησε φίλη. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όχι από εκεί. Θα το καταλάβεις εκτός από αυτήν την πράξη. Τι άλλο κάνει στην καθημερινότητά σας, στο αν σε παίρνει τηλέφωνο, αν σε ψάχνει, αν σε αναζητάει, αν διαθέτει χρόνο για σένα, αν βγαίνετε στα φανερά, αν σε γνωρίζεις τους φίλους σου, εάν έχεις κάποιο πρόβλημα, είναι διατεθειμένος να σε βοηθήσει, αν νιώθεις ότι σε προστατεύει όταν χρειάζεται, σε στηρίζει. Εκεί ναι, κατά τη διάρκεια της πράξης, ακόμα και όταν, γιατί μου λες, μου κάνει χάδια, μου λέει ωραία λόγια, είναι στο ρόλο και αυτό. Είναι στο ρόλο. Εκείνη τη στιγμή, δύο άνθρωποι έχουν ένα ρόλο. Να μην μπερδέψουμε βέβαια το ρόλο με το κάτι ψεύτικο και την ηθοποιία, απλά είναι ένας ρόλος της γυναίκας και του άντρα που κατά τη διάρκεια της πράξης θα αντιδράσουμε και θα συμπεριφερθούμε κάπως, ανάλογα. Όμως από εκεί και μόνο δεν μπορείς να καταλάβεις αν ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά. Θα το καταλάβεις εκτός της κρεβατοκάμαρας, εκτός του κρεβατιού, γενικότερα.